Κυρίε και κύριοι, χαίρετε να είστε όλοι καλά γέροι και δυνατοί. Είμαι ο Σωτήρη ο Μουζίδης. και σα ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείτε το καναλάκι μου. Αν σου αρέσει το περιεχόμενο του καναλιού μου και το βρει ενδιαφέρον, πάτσε ένα κλικ στο like. Πιο δεξιά είναι κάνε μια εγγραφή. Χτύπα και την καμπανίτσα να λαμβάνει νέε ειδοποιήσει. Και κάτω στην περιοχή των σχολείων, άφησε ένα όμορφο, ωραίο, σχόλιο γεμάτο νόημα, ουσία να μπορούμε να επικοινωνούμε και να ανταλλάσσουμε πληροφορίε. Κάθε Τρίτη είμαι στο ράδιο Ελληνάδικο, κάθε Τρίτη στο web ράδιο Ελληνάδικο στο ίντερνετ στι 7 η ώρα, ώρα Γερμανία, με ακούτε στην εκπομπή Πέμπτουσία και αρκετές φορές την ίδια στιγμή βγαίνουμε και με τον Τάσο live και κουβεντιάζουμε, συζητάμε και ανταλλάσσουμε τις πληροφορίες μας και τις απόψεις μας γύρω από τα θέματα που μας αφορούν εδώ στη Γερμανία, τις μετανάστευση, στην Ελλάδα και γενικά οτιδήποτε έχει σχέση με την καθημερινότητά μας. Και βέβαια... Κάθε Τρίτη στις 10 ώρα το βράδυ στο δικό μου κανάλι εκπομπή μπορείτε να την παρακολουθήσετε ε, όπως ε, ακριβώς το κάνω κάθε τρίτη, σχεδόν κάθε φορά το πετυχαίνω γιατί υπάρχουν μερικές μέρες που λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων μπορεί να μην είμαι online. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, υποστήριξη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, βοήθεια. Βέβαια περίμενα πολλά ε, περισσότερα, πρέπει λίγο να κινηθούμε, πρέπει λίγο να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, πρέπει να συνεργαζόμαστε, να ανταλλάσσουμε μηνύματα, πληροφορίες, ενημέρωση, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Αυτός είναι ο σκοπός και του καναλιού μου εδώ πέρα, να φάνω χρήσιμο και ωφέλιμο για όλου του συμπατριώτε μα που βρίσκονται στη Γερμανία, σε χώρε του εξωτερικού ε, και είμαστε μακριά από τα σπίτια μα, από τον τόπο μα, από την πατρίδα μα, την Ελλάδα και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε διάφορε δυσκολίε, διάφορου προβληματισμού έτσι ώστε να τα βγάλουμε πέρα. Είναι δύσκολη κατάσταση, το ξέρετε και εσεί, αλλά. Πρέπει να κάνουμε αυτό το βήμα οι κοινωνίες όπως έτσι τις έχουμε φτιάξει και όλο αυτό το διεθνή λύκη και οι αγορές και τα οικονομικά όλα αυτά τα μετρήσιμα νούμερα, νούμερα είναι, δεν είναι τίποτα άλλο και το νούμερα πάει όχι μόνο στα νούμερα αλλά γενικά νούμερα είναι αν μπορείτε να με καταλάβετε με όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πιστεύω ότι σε μια κοινωνία με νοήμωνα πλάσματα, έτσι, με νόηση, ανέλεγε σε ένα παιδάκι πρώτη τάξη του δημοτικού, τι ακριβώς θα κάνει μια κοινότητα, μια διεθνή κοινότητα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα δίπλα της, με δύο άλλες χώρες, και τη έλεγε όλα αυτά που γίνανε, που έχουν γίνει το αρχικό διάστημα, νομίζω ότι ακόμα και ένα παιδάκι δο, ε, ε, 10 χρονών, ακόμα και ένα παιδάκι πρώτη τάξη, ακόμα και στο kindergarten, στον υπηαγωγείο θα σου έλεγε τι χαζά, πα να κάνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, η οποία θέλει να την ε, παίρνουμε και στα σοβαρά, που άλλα λέει και άλλα κάνει και όπου θέλει και όπου τη συμφέρει τα κάνει, εντάξει, πήρε αυτή την απόφαση. Λοιπόν, να βάλουμε λέει μέτρα στην κακιά Ρωσία και στον Πούτιν διότι επιτέθηκε στην Ουκρανία χωρίς ποτέ να μας πούνε το λόγο ακριβώς. Για ποιο λόγο συνέβη αυτό που έγινε, εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει. Σίγουρα ο Ρώσος κάτι είχε, κάποιο λόγο είχε που την έκανε. Και έρχεται λοιπόν η αγαπημένη μας, η αγαπημένη μας Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει και το ευρώ, θα τα πούμε, θα τα πούμε, που έχει και το ευρώ, πήρε μέτρα για να παραδειγματίσει την Ρωσία και αυτά τα μέτρα μόνο εμάς δεν έχουν ωφελήσει. Όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και εδώ στη Γερμανία, μην νομίζετε. Ε, υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση οικονομική, χρηματική, τι άλλο. Πάρτε ρε παιδιά, εγώ ξέρετε τι λέω, να βγούμε και να σας δώσουμε όλα. Πάρτε, πάρτε ρε, ε, Δηλαδή, να πα στην τράπεζα, να πα στα ΦΑΝ, να πα σε διεθνεί αγορέ, να πα στον ε, πρωθυπουργό, τον ε, δήμαρχο. Κάποιο, Δήμαρχε, πάρτα ρε. Δεν χρειάζεται να, να παίζουμε τώρα τις, ε, να κάνουμε χάζα. Πάρτα. Πόσα θεία. Έχω ένα σπίτι, πάρτο. Πάρτο, στο Δήμο, δωρεά. Έχω κάτι κόπεδα, πάρτα. Κάτι χωράφια, πάρτα, πάρτα. Πήγα να καλλιεργεί μόνο σου όμω τα χωράφια μετά. Δεν κάνω πλάκα. Δώστε του τα κλειδιά. Ε, άμα είναι να μα ε, σιγά σιγά, ε όχι ρε, παιδιά. Ε όχι. Έχει καταντήσει ιδέα, πραγματικά. Ε, δηλαδή, δεν μπορώ, δεν μπορώ να καταλάβω πλέον του συνανθρώπου μου. σω εγώ να είμαι ανίκανο να του καταλάβω. Εντάξει, έχω και λίγο μια χαζομάρα στο κεφάλι μου, αλλά. Ευρωπαϊκή Ένωση? Πήρε αυτά τα μέτρα στη Ρωσία? Και πάω τώρα εγώ στο σούπερ μάρκετ. Όλοι μας πάμε εδώ στη Γερμανία, αλλά νομίζω και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Και βλέπουμε το μαρουλάκι, ναι, το μαρούλι, το, το κόπ η πράσινη σαλάτα, το μαρούλι δηλαδή εδώ στη Γερμανία, είναι στα 2 ευρώ το ένα μαρουλάκι. Και υπάρχει και μια άλλη ποιότητα που μοιάζει λίγο με την ελληνική, το μαρούλι αυτό, το οποίο έκαναν τα 150 γραμμάρια 2,99 ήταν περίπου. 2,79, συγγνώμη, 2,79. Μια σαλάτα με μαρουλάκι 2,79. Από 2 έως 3 ευρώ. Θα μου πεις μη φας σρέ, μαρούλι. Με δεν πειράζει. Να φάω κάτι άλλο. Τι άλλο να φάω. Πατζάρια να φάω. Τι άλλο να πάρω από τη μαναδική. Αυτή την περίοδο είναι το μαρούλι που ξεκινάει. Το λάχανο τελειώνει. Παρόλα αυτά είναι το λάχανο. Είναι στα 2,70. 2,5 ευρώ. Το λάχανο παρακαλώ. Δηλαδή πας να πάρεις δύο σαλάτες. Δηλαδή μέσα στη εβδομάδα λες, θα φάω δύο σαλάτες. Μαζί με λίγο λεμόνι, λεμόνι 1,5 ευρώ. Ένα ευρώ είναι το λεμόνι στη Γερμανία, ένα δέκατο, ένα λεμόνι που είναι σε, σε κάτι και σε, και σε, κασελάκια που τα έχουν μέσα, το ένα έτσι ζυγισμένο, μετρημένο, calibration τα περνάνε έτσι, τα καλυμπράρουν και τα περνάνε όλα στο ίδιο μέγεθος, σου λέει ένα με ένα πέντε και το διχτάκι που είναι τη ε, της εταιρεία ιδιωτική ετικέτας έχει τέσσερα λεμόνια και κάνει 1,5 ευρώ, τα οποία είναι δηλαδή ούτε για σφεντόνα δεν είναι για να πετάξει. Άρα λοιπόν, άμα πάρει και ένα ξυδάκι, ένα λεμονάκι και, δύο, και ένα μαρούλι και ένα λάχανο για να φας δύο σαλάτες μέσα στη βδομάδα, θε 10 ευρώ. Αυτό θέλετε. Οι επιλογέ μα. Ο τρόπο τη σκέψη μα και ο τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Και σε όλα λοιπόν αυτά τα ωραία, έτσι, η κυρία Φόντερ Λάιεν, η πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία περνάει από έλεγχο για τις αγορές των εμβολίων. Η BioNTech έχει δείχνει, κέρδη, δείχνει ζημίες για το 2023. Αυτό το είναι. Και τώρα λέει εδώ στη Γερμανία ότι θα πάει σε άλλες επενδύσεις και έρευνες. Φταίσει... Γιατί ρε παιδιά, τελειώσαμε με τον COVID, δεν καταλαβαίνω. Ακόμα τεστ για COVID κάνουμε. Δηλαδή τώρα οι Γερμανοί μιλάνε για τον Αρκτούρο. Είναι ο... Είναι ο, ο X1.1.16 Το κάνω εκπομπή σε λίγες ημέρες Είναι λοιπόν μια παραλλαγή της παραλλαγής Η παραλλαγή που ενα χ H2, χ 1 H2, H1 Όσοι παίζαμε προπό Δεν ξέρω αν το προπό υπάρχει ακόμα με αυτή τη ε, μορφή στην Ελλάδα ε, Αλλά αρχίζουμε τις παραλλαγές Μετά μήπως μας κάτσει στήλη Έτσι και πάρουμε το κέρδος μας Έχει καταντήσει idea Βαρεμάρα πλέον, συχαμερό, είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, αλλά σε όλα αυτά που σας περιγράφω τώρα έρχεται και η μεγάλη η Deutsche Bank. Εδώ στη Γερμανία από την αρχή ήταν ήρεμες οι αναλύσεις, δεν πέσαμε σε πανικό. Εμείς βρήκαμε στην Ελλάδα λοιπόν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και τα χώναμε, έτσι, οι δημοσιογράφοι αυτοί οι πολύ όμορφοι, ταλαντούχοι expert, ειδικοί άνθρωποι της δημοσιογραφίας. Έτσι, ο δημοσιογράφος είναι κάποιος που γράφει για τα κοινά. Δεν είναι τραπεζικός αναλυτής, ούτε είναι κάτι άλλο. Όμως, μας περνάνε τις απόψει τους και τις γνώμες τους. Αν εγώ έχω μια γνώμη η οποία δεν βολεύει στο σύστημα, θα με κατηγορήσουν. Αλλά τον δημοσιογράφο όμως δεν τον κατηγορούμε, ο οποίος είναι παντελώς άσχετος. Γυκλοπαιδικά, παρουσίαση κάνει, έτσι. Αλλά τέλος πάντων, είναι ειδικό, τον ακούμε. Σα λέγανε διάφορα στην Ελλάδα. Εγώ δεν βγήκα να κάνω εκπομπή ή να σα ε, τρομάξω, καθότι έβλεπα εδώ ότι η κατάσταση είναι ήρεμη. Όχι που θα αφήναν οι Γερμανοί την Deutsche Bank, έτσι, την αμαρχίδια του, να ε, χρεοκοπήσει. Χρεοκοπήσανε οι Γερμανοί μια άλλη χώρα, ξέρετε ποια χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, την χρεοκοπήσανε, την βάλανε στα μνημόνια για να σώσουν την τράπεζά του. Και αν δεν μπορούν να το κάνουν σε άλλη χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα το κάνουν οι ίδιοι με τον γνωστό τρόπο, είτε να κόψουν λεφτά, είτε να κάνουν εξαγορέ, είτε οτιδήποτε άλλο. Η Deutsche Bank εδώ και χρόνια έχει από κάτω τη, από την ομπέρλα και την Postbank. Σα είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή ότι αν και η Postbank χαθεί, θα έχουμε πρόβλημα. Η Postbank αυτή τη στιγμή λοιπόν δίνει και το online banking, δίνει και τι ε, υπόλοιπε υπηρεσίε στην μαμά τράπεζα την Deutsche Bank. Άρα λοιπόν σε λίγο καιρό, όχι σε λίγο καιρό, ήδη τέλος η Postbank, θα την απορροφήσει εξ ολοκλήρου η Deutsche Bank. Δεν ξέρω αν θα βάλει και πινακίδες Deutsche Bank στα υποκαταστήματα της Postbank, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πλέον το μεγάλο αφεντικό παίρνει και την Postbank. Σα είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή ότι η Sparkasse, η Postbank και η Volksbank κρατάνε λίγο τι αποστάσει και τι ισορροπίε στη Γερμανία. Είναι τράπεζε με πολύ μεγάλε περιουσίε και πάρα πολύ μικρό ρίσκο. Γιατί δεν έχουν παίξει με τα λεφτά των επενδυτών σε μεγάλα και σε ξένα φαντ εκτό Γερμανία. Είναι δυνατέ τράπεζε και να έχετε τα λεφτά σα και τα προτίμηση σε μια τώρα από τι δύο τράπεζε, τη Volksbank ή την ή τη σπαρκάσε γιατί η Postbank πλέον την απορρόφησε, την, την απορροφάει σε όλα. Από το 8 ξεκίνησε αυτό, το 2008 που η Deutsche Bank έβαλε πόδι, η, η Deutsche Bank πόδι στη Postbank. Postbank είναι το ταχυδρομικό ταμευτήριο, να το πω έτσι, εδώ στη Γερμανία. Ε, και αυτό ήταν το μεγάλο ψάρι, τρώει το μικρότερο. Άρα λοιπόν, βάλτε και αυτό σε μια Deutsche Bank, η οποία το 22 ήταν το 21 το καλοκαίρι. Είχαν πολλά δημοσιεύματα εδώ στη Γερμανία για φοροδιαφυγή. Μάλιστα, αυτοί που κλείσανε μία χώρα, έτσι, κάνουν και φοροδιαφυγή. Και φοροδιαφυγή, η οποία ελέγχεται, αλλά, ξέρετε, δεν μπορεί να πάρει μεγάλες ε, διαστάσεις. Εδώ δεν είναι Ελλάδα. Εδώ πέρα προσέχουν τη χώρα τους και προσπαθούν να καλύψουν, έτσι, αυτά που κάνει κάποιος... Δηλαδή, πώς να, να το, το παιδί σου κάνει καμιά χαζομάρα, θα το καλύψεις, έτσι δεν είναι. Ε, τώρα δεν μπορεί να Γερμανοί την ε, πατρίδα τους. Έτσι, Deutschland über alles, μην μου αρχίσετε για τον εθνικό ύμνο, Deutschland über alles ξεκινάει ο εθνικός ύμνος της Γερμανίας, απλά μετά το 90, 89-90 που έγινε η ένωσή τους, ε, που έπεσε το τείχος του Βερολίνου, βγάλαν τον πρώτο στίχο και κράτησαν το δεύτερο που λέει για ενότητα και για ένωση. Εντάξει, Einheit. Λοιπόν, μην αρχίσετε πάλι από κάτω να γράφετε χαζά. Είναι Deutschland über alles, ακόμα και τώρα. Αλλά λοιπόν δεν θα αφήνανε να εκτεθεί η χώρα τους. Γίνανε κάποιες κινήσεις γιατί στις Αμερικάνικες τράπεζες και στην, Crete, στην, ε, στην ε, Silicon Valley και στην Ελβετική τράπεζα πέσανε εκεί πέρα κάτι μασαμπούκες οπότε για να μπορούσαν να βγάλουν τη ζημιά κάποιοι βρήκανε την Deutsche Bank που είναι εκτεθειμένη σε αρκετά πράγματα και τσιμπήσανε με ροκαματάκι. Για να βάζουμε τα πράγματα σε μία σειρά και να μπορούμε να μιλάμε λογικά έχουμε χάσει τη λογική μας, έχουμε χάσει την σοφροσύνη, έχουμε χάσει την καθαρή σκέψη, το νου. Και χωρίς το νου δεν μπορείς να πας πολύ μακριά. Κάτω από άγχος και πίεση και στρες θα κάνεις λάθος επιλογές και θα εκτεθείς τόσο σε προσωπικά θέματα, κοινωνικά, επαγγελματικά και οικογενειακά. Άρα λοιπόν θα πρέπει λιγάκι να ηρεμούμε, να βάζουμε όλα αυτά εδώ που μας ανεβαίνουν, βλέπετε τώρα αυτές τις μέρες που είναι μέρες νηστείας, δεν ξέρω αν όλοι νηστεύουμε, εγώ πιστεύω ότι ένα 10% θα νηστέψει κανονικά τις 40 ημέρες, όλοι οι υπόλοιποι από ό,τι βλέπω και μαθαίνω τα καταστήματα φασουντάδικα δεν έχουν κάποιο, τα σουβλάκια δεν έχουν κάποιο πρόβλημα στις πωλήσει, δεν έχει αλλάξει κάτι και από ό,τι μαθαίνω και από φίλου και ρωτάω μου λένε ότι μόνο τη μεγάλη εβδομάδα έχουν μείωση στις πωλήσει τους. Άρα λοιπόν περιμένεις μια εβδομάδα πας στην εκκλησία, κάνεις και το σταυρό σου, το κάνεις κάπως έτσι το σταυρό σου, μπουζουκοπαιχτικά να πούμε, πας στην εκκλησία, δεν τρως και μια εβδομάδα κρέας και λες, με χριστιανός. Όπως κάνουμε και το, τα Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά που λέμε ευχές, ε, χρόνια πολλά, υγεία, αγάπη και αμέσως στις 3 Ιανουαρίου ξεκινάμε αυτός ο Βίξας ο έτσι και ο άλλος. Είμαστε τόσο υποκριτικοί, μια τόσο υποκριτική κοινωνία η οποία γκρεμίζεται. Δηλαδή, γκρεμιζόμαστε, πέφτουμε συνεχώ κάτω, πέφτουμε, πέφτουμε. Λοιπόν, έχουν διαλυθεί τα πάντα και όμω νομίζουμε ότι όλα είναι καλά. Ε, ο γυαλό είναι μια χαρά. Εμεί αρμενίζουμε στραβά και νομίζουμε ότι είμαστε ευθεία. Δεν ξέρω πώ μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. Δεν είμαι αισιοδόξη ότι θα αλλάξει. Αυτά είναι πιο δύσκολα πράγματα. θα είναι πιο δύσκολε καταστάσει και πολύ υποπτεύομαι ότι όχι μόνο οι εκλογέ στην Ελλάδα, στην Τουρκία, αλλά σιγά σιγά και σε άλλα μέρη της Ευρώπης θα γίνουν την ίδια περίοδο. Δηλαδή θα μας πάνε έτσι που θα ψηφίζουμε όλοι, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις κυβερνήσεις τους, το ίδιο έτος. Μπορεί να έχουμε Ελλάδα-Τουρκία την ίδια ημερομηνία της εκλογές για να κάνουν τα δικά του τα παιχνίδια. Έλα τώρα. Εσύ δηλαδή αν ήσουν σε μια κυβέρνηση θα άφηνε τον έναν ή τον άλλο να σου πάρει την εξουσία. Εδώ εσύ θα κάτσω, θα καθίσει να μου γράψει να μην το παίζω αναλυτή. Θα τα βάλει μαζί μου, λε κι εγώ. Λε και εγώ φέρω την ευθύνη για όλο αυτό που βιώνει, έτσι. Αν θα έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει κόσμο, δεν θα το κάνει. Έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει κόσμο από μια θέση, πολιτική θέση, επιχειρηματική θέση, και θα αφήσουν τον άλλο επιχειρηματία να σε προσπεράσει. Ξέρετε τι γίνεται, φίλε και φίλοι, εκεί πέρα. Σε αυτού του επιχειρηματίε, είπα επιχειρηματίε. Αν, αν και έχω συμπάθεια σε όλες τις ελληνικές ομάδες και λίγο παραπάνω στον ε, Ολυμπιακό δεν είναι τώρα αυτό εμφάνιση, εμφάνιση που έκανε στην ΕΠΟ ο πρόεδρος της ομάδας μαζί με τον ε, αυτό τον ε, τύπο που έχει για υπεύθυνο στις ε, δημόσιες επικοινωνίες ξέρω εγώ ε, δεν είναι τώρα δεν είναι, πάτε στο, σας έφερα ένα δώρο και πετάει εκεί πέρα τι πέταξε κάτι μαύρο φούστα λέει πέταξε δεν είναι αυτά λογικά πράγματα εσείς. Ε, δηλαδή, εντάξει, το, πα, το παδιλίκι όλων των να σταματάει κάποια στιγμή. Έχω αειδιάσει. Είπαμε να προστατέψει τα συμφέροντά σου. Δεν θα το κάνει έτσι όμω. Και κάτι που λέω και εγώ στα δικά μου τα παιδιά, όταν παίζουμε μπάλα, γιατί οι διαιτησίε που έχουμε εμεί είναι πολύ ερασιτεχνικέ. Τα παιδιά έρχονται από τη σχολή με δύο και 3 μήνε μαθήματα. Είναι 16-17-18 χρονών και δεν μπορούν να διαιτητεύσουν σωστά χώρια ότι δεν έχουν και επόπτε εδώ στη Γερμανία στην ΚΑΠΑ 13 σε, στο κανονικό πρωτάθλημα που τρέχει δεν υπάρχουν επόπτες. Ε, άρα λοιπόν είναι πολύ δύσκολο το έργο αυτών των παιδιών που είναι και 18 και 16 χρονών που ξεκινάνε να κάνουν μαθήματα διαιτησίας. Λοιπόν, τι θα πρέπει να κάνουμε τώρα εμείς, να μαλώνουμε. Και έχω πει στα δικά μου τα παιδιά, κερδίζουμε και αυτούς και τα λάθη τους κερδίζουμε ακόμα. Παίξε μπάλα να κερδίσεις, όχι μόνο να ποδόσφαιρο, αλλά και στη ζωή σου. Φτάνει πια με τι μετριότητε, φτιάνει πια με το φόβο. Ο φόβο δεν θα σε βοηθήσει. Θα σε κάνει ανίσχυρο και αδύναμο. Και ο άλλο θα μυριστεί η σάρκα και θα ορμήξει να σε φάει. Α αποφασίσουμε πλέον εμεί οι ίδιοι, εμεί οι ίδιοι, για τι καθημερινότητέ μα να αλλάξουμε τα πράγματα. Α αφήσουμε όλο αυτό το παιχνιδάκι στο δικό του παιχνιδάκι. Εμεί να μην πάρουμε μέρο στο δικό του το παιχνιδάκι. Εμεί επιτέλου να κάνουμε κάτι που αφορά εμά, εμά του ίδιου. Τι οικογένειέ μα και τα σπίτια μα. Τα παιδιά μα να τα μεγαλώσουμε σωστά. Του φίλου μα, τι φιλίε μα και τι γνωριμίες μα. Να υποστηρίξουμε του συνανθρώπου μα. Να βοηθήσουμε του συνανθρώπου μα. Γιατί έχω τόσα πολλά πράγματα να σα πω. Έχω τόσα πολλά που καμιά φορά νιώθω και εγώ ότι θα πρέπει να κρατήσω λίγο την ψυχραιμία μου. Να βάλω και εγώ το νου λιγάκι σε σκέψη και να τα λέμε ένα-ένα. Ένα-ένα γιατί στην επόμενη εκπομπή ε, θα φιλοξενήσω τη φίλη μου, όπω έχω πει, την Εβίτα, Τη Μανούδη, και έκανε μια πολύ σπουδαία έρευνα η Εβίτα και θα, την, θα, θα σας την δείξω αύριο μεθαύριο. Όπω επίση, θα σα πω για μια ελληνική επιχείρηση, για έναν Έλληνα επιχειρηματία που έκλεισε την επιχείρησή του εδώ στη Γερμανία, διότι το κράτο το γερμανικό είναι κράτο επιθετικό. Οι νόμοι που έχουν εδώ πέρα, οι εμπορικοί νόμοι, είναι κλίνης και το κλείνει μόνο σου κιόλα. Ενώ φταίνουν αυτοί, το κλείνει μόνο σου. Και νύπτουν τα σχήρα του. Επιθετικότατο κράτο, εκδικητικό κράτο, εκδικητικέ υπηρεσίε, ένα νομικό σύστημα που όλοι το, ε, το κατηγορούν. Εδώ δεν υπάρχει, ε, υπάρχει διαιτησίες, Ούτε καν δικά. Δεν πας σε ακροατήριο. Όλα είναι διαιτησίες. Γιατί δεν σε συμφέρει να πα σε ακροατήριο. Πρέπει να έχει πολλά λεφτά και δύναμη από πίσω για να σε υποστηρίξουν και ο κόσμο κλείνει τι επιχειρήσει του. Προσέξτε λοιπόν πάρα πολύ καλά όσοι είστε εδώ και κάνετε δουλειέ. Και όσοι είστε στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα τη Ευρώπη και κάνετε με του Γερμανού. Είναι περίεργο, είναι και περίεργο και παράξενο λαό. Θα μου πει γιατί ζει εκεί πέρα. Εδώ βρήκα, να το πω έτσι, καταφύγιο. Εδώ εκτιμάται η δουλειά μου. Εγώ δεν είμαι μεγάλο, είμαι ένα μικρομεσαίο. Εκτιμάται η δουλειά μου, προσφέρω τι υπηρεσίε μου με την αμοιβή που πρέπει να παίρνω. Γιατί κάποιοι νομίζετε ότι μπορείτε και εγώ δεν ξέρω τι. Και υπάρχουν άνθρωποι αξιόλογοι που πραγματικά του έχω βοηθήσει και θέλω να του βοηθάω. Και πρέπει να βοηθάμε ο ένα τον άλλον. Σα τα λέω λίγο έτσι του κωδικοποιημένα, αλλά δεν μπορώ να ανοιχτώ περισσότερο. Θα τα πούμε όλα σιγά σιγά, αρκεί να είστε εδώ και να με υποστηρίξετε. Ποτέ δεν έχω πει ψέματα, ποτέ δεν σα έχω πάρει τα μυαλά, ποτέ και προσπαθώ να φανώ ωφέλιμο και χρήσιμο λέγοντα πληροφορίε οι οποίε θα φανούν σημαντικέ σε όσου είναι εδώ και αγωνιούν για το μεροκάματο. Δεν είναι η Γερμανία που ξέρουμε, θα έρθει εδώ και θα πρέπει να δουλέψει και όλε τι αμαρτίε θα τι αφήσει και τι αδυναμίε κάτω στην Ελλάδα. Εδώ θα έρθει να κάνει μια νέα αρχή. Δεν θα κουβαλά αυτά που έχουμε κάτω στην Ελλάδα. Έχουμε και εδώ σουβλάκια, πολύ ωραία σουβλάκια. Έχουμε και εδώ πολύ όμορφα πράγματα να ζήσει και να περάσει και να σου απαλύνει την μετανάστευση. Όμω από εκεί και πέρα θα πρέπει να δουλέψουμε και να είμαστε συνεπείς. Αυτά λοιπόν για σήμερα φίλε και φίλοι. Όπως έχω πει και άλλη φορά προσπαθώ να κάνω κάτι θετικό και κάτι όμορφο. Υποστήριξε αν θέλεις με ένα like και με μια εγγραφούλα στο κανάλι να μπορέσω και εγώ λίγο να βρω τον χρόνο να αφιερώνω περισσότερες εκπομπές διότι ε, να σας πω κάτι. Έχετε στείλει το τελευταίο χρονικό διάστημα, του τελευταίου τρει μήνε, σχεδόν 100 μηνύματα να σα απαντήσω σε θέματα μετανάστευση, αλλά από αυτού 100, ένα δεν έκανε ένα thanks να αφήσει ένα ευρώ να πιω ένα καφέ για πάρτι του. Εντάξει. Αλλά ξέρουμε μόνο να ζητάμε, ξέρουμε μόνο να κατηγορούμε, αλλά δεν ξέρουμε να πούμε, ας δώσουμε και ένα καφεδάκι το παλικάρι εκεί πέρα. Και εγώ πολλέ φορέ στη δουλειά μου, ε, μπαίνω σε κάποιες ε, τεχνικές δουλειές και παίρνω κάποια φωτογραφίες έτσι, ή από κάποιες δουλειές άλλων ανθρώπων που μου αρέσουν πολύ που τα έχουν δωρεάν, κόστο το κάνεις down long, cost and loss. ή, ή μουσικούλες ή οτιδήποτε άλλο λοιπόν και κάνω πάντα ένα σπέντε, μια δωρεά πάντα ένα καφέ, ένα κάτι, πάντα μου αρέσει πολύ αυτό εσείς όμως εδώ πέρα κάθεστε και γράφετε και λέτε τα δικά σα και δεν βοηθά και δεν κάνει και δεν ράνεις. Μπορεί να αργήσω να απαντήσω 10 μέρε, 15 μέρε. Το έχω ρίξει τώρα αυτό το μέσο όρο. Απαντώ σε 15 μέρε γρήγορα στα μηνύματά σα. Αλλά για την άλλη μεριά, ένα thanks, μια εγγραφούλα, ένα like, τίποτα απολύτω. Άσο να μου αυτόν. Δεν πειράζει, για όλου έχει ο Θεό. Μην το κάνει. Εγώ θα σου απαντήσω πάντω. Εγώ θα σου απαντήσω, αλλά θέλω να δείτε πώς δουλεύει, πόσο ξεροκόμματοι, μονοκόμματοι, εγωιστές, αλαζόνες είμαστε. Ακόμα και το μήνυμά σου μερικές φορές είναι επικριτικό, αλλά τι να κάνουμε, τι να κάνουμε λέω, δεν πειράζει λέω. Ε, νιώθω ότι θέλω να προσφέρω και θα προσφέρω, θα σου απαντήσω και θα προσπαθήσω να σε βοηθήσω. Αλλά όμως και εσύ μετά περιμένεις να σε βοηθήσει κάποιος άλλος. Πρέπει να μάθουμε να, να, να καταλάβουμε πλέον ότι πρέπει να προσφέρουμε, όχι μόνο να παίρνουμε. Είναι ένα παιχνίδι δίνω και παίρνω, καταλάβατε φίλε και φίλοι. Το λέω με πάρα πολύ αγάπη και νομίζω ότι μόνο έτσι μπορώ να καταλάβουμε αυτό που σας λέω συνεργασίες, επικοινωνία, ανταλλαγή απόψεων, έτσι, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε λίγο, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Ο σκοπός μας είναι να διακρίνουμε το σωστό από το λάθος και να ενθαρρύνουμε λιγάκι, να ενθαρρύνουμε λίγο τους συνανθρώπους μας για να μπορέσουμε να ομορφύνουμε τον κόσμο. Το κόσμο δεν θα μας τον ομορφύνει ο πολιτικός. Τον κόσμο εμεί θα τον ομορφύνουμε όταν θα έχει μια καθημερινότητα η οποία θα έχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Και όλοι μπορούμε αυτό να το πετύχουμε. Τότε μονάχα θα βάλουμε και τους υπόλοιπους σε μία, να το πω έτσι, σειρά. Αυτά από μένα. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί, όπως είπα. Κάθε τρίτη, 7 η ώρα, ράδιο Ελληνάδικο, στις 10 η δική μου εκπομπή στο YouTube κανάλι. Σας, περι... Σας περιμένουν εκπλήξεις οι επόμενες εκπομπές. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Γεια και χαρά!